Γεια σας κύριε Σοφιανέ. Καλησπέρα. Λέμε και εμείς για προβλήματα. Για ελάτε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Σου λέει δεν έχω νοσοκομείο, δεν έχω γιατρούς. Δεν λείπουν βασικές υποδομές από αυτούς τους ανθρώπους. Ο κύριος Σοφιανός φαντάζομαι... Μπλε ήταν βαμμένες οι περιφέρειες, μπλε οι περισσότεροι δήμαρχοι, μπλε και η κυβέρνηση. Παίζει το χρώμα ρόλο λέτε. Όχι, παίζει ποια πολιτική θες να υπηρετήσεις. Θες να υπηρετήσεις την πολιτική που βλέπει την Ελλάδα σαν τουριστικό προϊόν, που βλέπει την Αθήνα και τα νησιά σαν τουριστικά πακέτα. Ή τα βλέπεις και ότι εκεί ζουν κάτοικοι που έχουν την οικογένειά τους, πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε μια Ελλάδα υπογεννητικότητας, πρέπει άρα να στηριχτεί ο εργαζόμενος στην καθημερινότητά του. Τώρα φταίει το χρώμα αν ο Χ Δήμος δεν έχει δημιουργήσει μια υποδομή δείχνει, να μπορεί κάποιος να πάει να δουλέψει. Δεν θα βρει κατάλημα. Δείχνει αντίληψη και προτεραιότητες. Επιμένουμε σε αυτό. Γιατί αν πάμε και στη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη πόλη, στην πρωτεύουσα. Αυτό εισπράττει και ο Αθηναίος. Εκεί θα πάμε, αφού πω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι είστε υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Και με αυτή την ιδιότητα κάνουμε την κουβέντα. Και δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Ναι, εννοώ ότι την Κυριακή διεκδικείται την ψήφο ως δήμαρχος. Οπότε ας πάμε στα κάθε μας, με την έννοια ότι λίγο ως πολύ εδώ ζούμε οι περισσότεροι. Σχεδόν το 60-70%. Εννοώ όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Πόσοι, καμιά 600.000 ψηφίζουν στο Δήμο. 600, το πόσοι ψηφίζουν είναι άλλο θέμα. Η μόνιμη κάτοικοι είναι 640.000. Α, έχει. Στην περιφέρεια, στο όριο του Δήμου. Στο Δήμο Αθηνών, στο Δήμο Αθηναίων, στις 7 του κοινότητες. Έξω ανθρώπους που μένουν στο Ηράκλειο, στο νέο Ηράκλειο, που μένουν στην Κηφισιά, μένουν στα Μελίσια και ψηφίζουν στην Αθήνα. Έχουμε αρκετούς Αθηναίους που βρίσκονται στα βόρεια προάστια και στην Ανατολική Αττική. Και το θέμα είναι να ψηφίσουν οι Αθηναίοι που ζουν, που δουλεύουν, που μένουν στην Αθήνα και έχουν φυσικά και τα δικαιώματά τους, γιατί το πρόβλημα της μεγάλης αποχής, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και εμείς καλούμε αυτόν τον κόσμο να ψηφίσει, να μην θεωρήσει δεδομένο το αποτέλεσμα, δεδομένη τη μάχη. Τον αφορά ο Δήμος, τον αφορά ποια πολιτική ακολουθείτε, τον αφορά ώστε να βελτιώσει, να δώσει ανάσες σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα στην οποία ζούμε. Δεν σας έπεισαν τα πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου και τα πλατάνια και οι ζαρτινιέρες και όλα αυτά. Δεν βλέπω να... Ακούστε, αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο project το οποίο υλοποιήθηκε. Εντάσσεται σε μια πολιτική που βλέπει την Αθήνα σαν τουριστικό προϊόν, το οποίο πρέπει να το αναβαθμίσει, να ανεβάσουν οι ξενοδόχοι την πελατεία τους και στα πλαίσια αυτά γίνονται παρεμβάσεις τέτοιες στην Αθήνα. Γι' αυτό πέταξαν 13 εκατομμύρια για να διπλασιάσουν τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια της Αθήνας. Όταν σε εκατοντάδες δρόμους έχουμε πεζοδρόμια του μισού ή του ενός μέτρου και είναι αδιάβατα για τους κατοίκους. Ναι. Όταν τα οδοστρώματα σε αυτή την πόλη, ακόμα και στο ιστορικό κέντρο, είναι σε άθλια κατάσταση, όταν τα σχολεία είναι εγκατελειμμένα από πλευράς των αναγκαίων επισκευών και τα προγράμματα που τρέχουν είναι ζήτημα να καλύψουν. Εντάξει, δεν είναι κακό να ομορφύνει και η εικόνα της πόλης, αλλά να μην μείνουν πίσω όλα όσα περιγράφεται. Η εικόνα της πόλης ομορφαίνει όταν κάνεις καλύτερη τη ζωή των κατοίκων αυτής της πόλης και στα πλαίσια αυτά γίνεται και ελκτική για τους τουρίστες. Δεν ξεκινάμε όμως ότι θέλουμε τουρίστες. Θέλουμε να σκορπάμε εκατομμύρια για να διαφημίζουμε την Αθήνα σαν τουριστικό προϊόν. Δεν δουλεύει ο Δήμος για το real estate και τις κατασκευαστικές. Γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κατασκευαστικό πρόγραμμα είναι η ανάπλαση στο Βοτανικό, δηλαδή είναι η αύξηση της αξίας της γης που αγόρασαν φτηνά επιχειρηματικοί όμιλοι και τώρα αναβαθμίζουν. Μα σας άρεσε η εικόνα μέχρι σήμερα του Βοτανικού με τα εκατοντάδες βυρσοδεψία, βιοτεχνίες, πρακτορία. Τα οποία δεν πληρώνουν τίποτα στο Δήμο γιατί δεν έχουν άδεια, λέει. Έτσι. Έπρεπε να πληρώνουν και μπορούσαν να πληρώνουν με μια άλλη δημοτική αρχή. Το θέμα όμως είναι ότι μιλάμε για την αδόμητη, μόνη αδόμητη περιοχή της Αθήνας. 5 χιλιόμετρα από το κέντρο, μην είναι και λιγότερο. Ναι, στην οποία όμως προβλέπεται αυτή η αδόμητη περιοχή να μετατραπεί σε μια ανάπλαση του μπετών. Χιλιάδες τετραγωνικά μπετών έχουν ήδη ανακοινωθεί, ήδη τρέχουν τέτοια προγράμματα και χάνει η Αθήνα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει, αν θέλετε, αυτό το χώρο, τουλάχιστον τα 640 στρέμματα αυτού του χώρου, που έχουν χαρακτηριστεί σαν κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Αν σας ρωτούσε, κανείς με την ιδιότητα δυνητικά του επόμενου δημάρχου της πόλης ή του επικεφαλής μιας μεγάλης δημοτικής παράταξης, τι θα βάζατε, τι θα ιεραρχούσατε πρώτο και σημαντικότερο αυτή τη στιγμή για την πόλη? Ξέρετε, εμείς όταν εκφράζαμε αυτά τα χρόνια την αντίθεσή μας στα προγράμματα του κυρίου Μπακογιάννη, τα οποία επειδή δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, στηρίχτηκαν από τους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ,
το Μεγάλος Περίπατος, το project Αθήνα, τουρισμός, η ανάπλαση κλπ. Προβάλαμε θέσεις. Έχουμε λοιπόν θέσεις. Έχουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα θέσεων, στόχων, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι ρεαλιστικές απαντήσεις σε κρίσιμα προβλήματα που έχει η πόλη. Η Αθήνα χρειάζεται ένα νέο τεχνικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει να επισκευάσει όλα τα σχολεία και τα 396. Υπάρχουν τα χρήματα. Βεβαίως. Το θέμα είναι πού κατευθύνονται τα χρήματα. Σας είπα πριν, 255 εκατομμύρια. Επισκευάζαμε όλα τα σχολεία. Βγάζαμε τα προνήπια από τα κοντέινερ που για τρίτη χρονιά είναι εκεί. Επεκτείναμε το δίκτυο παιδικών σταθμών, το οποίο συνεχώς συρρυκνώνεται και οι οικογένειες δεν βρίσκουν να βάλουν θέσεις για βρέφη. Φτιάχναμε παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά και όχι μία ανά τρεις γειτονιές. Άρα είναι πού πάνε τα λεφτά. Δεύτερον, η Αθήνα χρειάζεται ένα γρήγορο πρόγραμμα, fast track εκτέλεσης των απαλωτριώσεων που έχουν γίνει, που έχουν δεσμευτεί και δεν προχωρούν, δεν ολοκληρώνονται. Με κίνδυνο να χαθούν. Για ελεύθερους χώρους, υποθέτω. Βεβαίως, κοινόχρηστοι χώροι χαρακτηρισμένοι, που έχουν ήδη χαρακτηριστεί και κινδυνεύουν να χαθούν και ήδη χάνονται αρκετοί. Δεν μπορεί να τρέχουν όλες οι απαλωτριώσεις γύρω από το γήπεδο της ΠΑΕ στο Βοτανικό. Και απαλωτριώσεις κρίσιμες για αυτή την περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, στο 5ο, στο 6ο, στο 2ο ή στο 3ο και 4ο διαμέρισμα, να χρονίζουν και να χάνονται. Δεν μπορεί επίσης να υπάρχουν εκατοντάδες, μάλλον για να κυριολεκτώ, περίπου 100 στρέμματα αξιοποιημένα, απαλωτριωμένα, πληρωμένα από το Δήμο, τα οποία τα έχουν στην εγκατάλειψη. Ή δεν μπορεί να υπάρχουν 450 στρέμματα στο Γουδί να έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο της Αθήνας και ο Δήμος να μην τα έχει πάρει. Σαν ένας πολίτης ο οποίος κινείται καθημερινά στην πόλη, θέλω να ρωτήσω για δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέμε κλιματική κρίση, το καλοκαίρι είναι αβίωτη πόλη, και το δεύτερο είναι οι συγκοινωνίες. Δηλαδή το γεγονός ότι η πόλη είναι τελείως εχθρική για τον άνθρωπο που θα θελήσει να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, αν εξαιρέσει κανείς το μετρό και λίγο λιγότερο τον ηλεκτρικό, οι υποδομές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Έλεγα χθες το παράδειγμα μιας συναδέλφου, η οποία έκανε μια μετακίνηση της τάξης των 7-8 χιλιόμετρων και έκανε μια μισή ώρα με λεωφορεία. Ναι. Και προσέξτε τώρα, μέσα στην πανδημία, ενώ ξεκινούσε και λέγαμε όχι στα μέσα μεταφοράς για να μην υπάρχει συνωστισμός, ο κύριος Μπακογιάννης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν μεγάλο περίπατο. Όχι σε αυτό που υλοποιεί, στην αρχική μορφή που αποτρέψαμε. Ναι. Που προέβλεπε πεζοδρόμιο της Αθηνάς. Ναι. Είχε κλείσει η Αθηνάς για ένα διάστημα. Τα πάντα προέβλεπαν. Και αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω. Γιατί η κατάσταση πραγματικά είναι έτσι. Γιατί δεν μπορεί να απαγορεύει το αυτοκίνητο αν δεν δίνει τη δυνατότητα στον άλλο να μετακινηθεί. Ναι. Και δεν μπορεί το αυτοκίνητο να το αντιμετωπίζει, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, δηλαδή τον κάτοικο αυτής της πόλης, σαν ένα, να το πω έτσι, μόνιμο θύμα από το οποίο παίρνεις λεφτά. Δεν μπορεί να έχεις ελεγχόμενη στάθμευση με 3 ώρες τα 6 ευρώ ο Δήμος. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Μετακινήσεις. Μπορεί να υπάρχει. Περιβάλλον. Το περιβάλλον, σας είπα πριν. Αν μιλάμε, για την Αθήνα και δεν θέλουμε να γενικολογούμε με κοινοτυπίες ότι θα αλλάξω τον ατμοσφαιρικό αέρα στην Αθήνα που ακούω από κάποιους νέους ερχόμενους στην δημοτική. Κύριο Δούκα, λέτε. Και όχι μόνο και από τον κύριο Δούκα. Όταν έχει καεί γύρω μας το 33% των δασών της Αττικής στα τελευταία 7 χρόνια. Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε ένα τετραγωνικό, όχι στρέμματα. Και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Αν εφαρμόσουμε, αν εκτελέσουμε το σύνολο των απαλωτριώσεων, αν πάρουμε τα στρέμματα που ανήκουν στο Δήμο και δεν τα δίνουν και δεν πάει να τα πάρει, και αν δεσμεύσουμε δεκάδες χώρους, δίνουμε ανάσες μεγάλες σε αυτή την πόλη. Εκεί θα φυτευτούν δέντρα. Αναρωτιέμαι και εκεί η αντιπολίτευση, αν δεν εκλεγείτε δήμαρχος και είστε επικεφαλής μιας δημοτικής πράταξης, τι δυνατότητα έχετε να παρέμβετε? Δηλαδή, έχει λόγο κάποιος ο οποίος να σας πω, πραγματικά, δηλαδή, πιθανόν να μην βγει πρώτος, μη χαθεί η ψήφος. Προσπαθούν και με το νομοσχέδιο το οποίο καταθέτει πριν τις εκλογές η κυβέρνηση του κ. Μπακογιάννη. Την αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Όχι, πέρα από την αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Τα νομικά πρόσωπα. Την κατάργηση νομικών προσώπων, τη στέρηση δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης να ελέγχει, να βάζει θέματα, τις υπερεξουσίες του Δημάρχου ακόμα περισσότερες. Απ' την άλλη όμως, εμείς λέμε ότι η παρέμβασή μας όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποτέλεσμα. Τους πίεσε, τους ανάγκασε. Είμαστε ο μόνος συνδυασμός ο οποίος βάζει σταθερά τα προβλήματα με το εμπόριο ναρκωτικών και τις πιάτσες
για τα οποία οι άλλοι τα θεωρούν κανονικότητα. Έχουν αποτέλεσμα αυτές τις παραβάσεις. Μια δυναμική αντιπολίτευση μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Εγώ σας λέω, το πρώτο μεγάλο αποτέλεσμα είναι ότι αποτρέψαμε μαζί με τους κατοίκους στην Πλάκα και τους εμπόρους στην Αθηνά και στους άλλους δρόμους να κάνουν το έκτρωμα. Το οποίο αναγκάστηκαν να το μαζέψουν στο μισό από τη λέγα της Πανεπιστημίου. Αυτό που έγινε στην Πανεπιστημίου είναι το μισό από ότι αρχικά εισηγήθηκαν και ψήφισαν. Νομίζω ότι ήταν ένα δαχτυλίδι που πιάνε γύρω-γύρω σχεδόν. Ήταν Δημητροπόλεως, Αθηνάς, ήταν ένα δαχτυλίδι. Κυριολεκτικά, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Έρχεται ο άλλος από κάπου αλλού στην Αθήνα να διεκδικήσει το Δήμο και παίρνει το Δήμο. Παίρνει και μια έξυπνη ιδέα από ευρωπαϊκές πόλεις και το φέρνει εδώ να το εφαρμόσει. Πάντως τώρα, για να είμαστε δίκαιοι σε όλα αυτά τα προβλήματα, εγώ θα προσέθετα και τις αμέτρητες διαδηλώσεις των 50-80%, αλλά και των 5-10-15 χιλιάδων. Μας ενδιαφέρουν οι διαδηλώσεις μαζικές των χιλιάδων και μας ενδιαφέρει ο κόσμος να διεκδικεί απέναντι στην απάθεια, απέναντι στη λογική. Θα πάει κάτω από το 50% των Αθηναίων να βγάλει δήμαρχο Αθήνα στην Κυριακή. Και θα μας λέει μετά ο κύριος Μπακογιάννης, είμαι δήμαρχος, αν καταφέρει να πείσει. Εμείς λέμε απέναντι σε αυτό συμμετοχή. Λέμε κανένας μόνος του, διεκδικούμε, παλεύουμε για το παραμικρό. Έτσι καταφέραμε, για παράδειγμα, με πολλές πιώσεις οι κάτοικοι στα Σεπόλια να αναγκάσουν τον κύριο Μπακογιάννη στο παραπέντε πριν τελειώσει η θητεία του να φτιάξει το πάρκο στο Κοροπούλι. Και σε πολλά άλλα σημεία. Έτσι αναγκάστηκαν με αγώνες των κατοίκων να υπογειοποιήσουν τις γραμμές του ΟΣΕ στα Σεπόλια, που όμως σταματούν στο σταθμό Λαρίσης. Ναι. Και από το σταθμό Λαρίσης και μετά σκάβουν ένα τεράστιο χαντάκι για να κόψουν το τρίτο και το τέταρτο από την υπόλοιπη πόλη. Και γι' αυτό δεν λέει τίποτα ο κύριος Δήμαρχος. Εμείς λέμε, υπογειοποίηση των γραμμών πρέπει να γίνει στο σύνολο, μέχρι το τέρμα. Δεν έχει περιθώριο αυτή η πόλη να χάσει πολύτιμους χώρους. Αυτό είναι ένας αγώνας, είναι ένα κάλεσμα συμμετοχής και είναι ένα κάλεσμα, αν θέλετε, ρεαλιστικής προοπτικής να αλλάξουμε τα πράγματα στην Αθήνα. Θέλω, κύριε Σοφιανέ, από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία. Το εύχομαι και θεωρώ αυτονόητο ότι η μεγάλη σας εμπειρία και στον χώρο της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής θα έλεγα ότι είναι μια εγγύηση της καλής παρουσίας σας μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στον πρώτο ρόλο είτε στο ρόλο της αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.